σήμερα, τη Μεγάλη Δευτέρα, θα ξεκινήσει η εύσησης. Αρχίζει δηλαδή με Δευτέρα το πρωί. Η Παρασκευή θα γίνει, δηλαδή. Μετά ξεκινούν να το φτιάχνουν. Ακριβώς. Μετά τη Θεία Λειτουργία, αγιάζονται τα βασικά συστατικά του μύρου. Mm-hmm. Και βεβαίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα είναι εδώ. Κρατώντας αναμένα, ουσιαστικά ανάβει ο ίδιος το Λέβητα, 5 συνολικά Λέβητες, 5 καζάνια. Να το πω όπως τα λέμε εμείς εδώ, τα καζάνια που είναι, τους ερώταγα και μου έλεγαν ότι εδώ είναι εδώ μέσα και θέλω, αν μπορέσουν να μου ανοίξουν την πόρτα, για αυτή τη χάρη ζήτησα, μπορεί να μας βοηθήσουν και γι' αυτό με καλούσαν. Καλημέρα σας. Και όπου σε αυτά τα καζάνια έχουν τοποθετηθεί ως καύσιμη ύλη, ακούστε τώρα εδώ, φθαρμένα εκκλησιαστικά εντύπα, καθώς και άχρηστα ξύλα από διάφορα μέρη του ναού, αναλόγια στα σίδια. Κατόπιν ο Πατριάρχης θα διαβάσει περικοπές από το Ευαγγέλιο. Η ανάγνωση συνεχίζεται από τους ιερείς και αρχίζει βεβαίως η Παρασκευή του Αγίου Μύρου. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο τι έχει μέσα, στο τι περιέχει. Χάνεσαι άμα διαβάσεις όλα τα συστατικά, έτσι. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Αρωματικά φυτά, δρόγες και εθέρια έλαια, ροδέλαιο, το οποίο αποστέλλεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας. Έχουμε όμως μετά έλαιο, τον ίνο, το κίναμο, την ήριδα, τη μαστίχη χίου, την αγγελική, το σάψυχο, τα μοίρα, το μυροβόλανο, τη ζυγκίβερη, την άρδο και τα φύλλα ιμβικού. Ναι, τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, κάποια από αυτά από ό,τι διάβαζα, Μανώλη, στα στοιχεία που μου προώθησες, είναι και πολύ σπάνια, δηλαδή τα φέρνουν από διάφορα μέρη του πλανήτη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Από διάφορα μέρη του πλανήτη και μετά την Παρασκευή του, το Άγιο Μύρο καθαγιάζεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Εδώ δηλαδή θα είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει σήμερα, θα ξεκινήσουμε. Και τη Μεγάλη Πέμπτη καθαγιάζεται και αποσέται σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά το μυστήριο του χρήσματος. Δηλαδή μετά τη βάπτιση, όταν βαπτιζόμαστε, μετά γίνεται ουσιαστικά το έλαιο που χρησιμοποιείται, είναι το Άγιο Μύρο. Αυτό είναι. Το Άγιο Μύρο που βρίσκεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Από εδώ ξεκινά, γι' αυτό λέμε σε όλες τις εκπομπές μας, εδώ είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας. Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στο Φανάρι, εδώ είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας και από εδώ και στο Πατριαρχείο της Μόσχας ενδεχομένως, φαντάζομαι, ναι, θα πάει το Άγιο Μύρο και σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου. Εδώ βρισκόμαστε για να σας δείξουμε πού θα γίνει η Παρασκευή του Αγίου Μύρου. Σε αυτούς τους Λέβητες εδώ, εδώ σήμερα θα έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα κάνει τον αγιασμό, θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία και όπως σας είπα, αργότερα θα ανάψει το Λέβητα, όπου θα τοποθετηθεί καύσιμη ύλη. Το Άγιο Μύρο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία σε αυτό το χώρο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το ναό του Αγίου Γεωργίου. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ συγκινημένος, διότι καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, ο Θεός να μας δίνει χρόνια και δεν ξέρω που θα είμαστε. Μετά από 10 χρόνια θα ξαναγίνει αυτή η διαδικασία. Γίνεται μία φορά στα 10 χρόνια, κάθε 10. Κάθε 10 χρόνια, τη Μεγάλη Πέμπτη εδώ το πρωί θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακριβώς. Και σε 10 χρόνια να είμαστε καλά, να μας αξιώσει πάλι να κάνουμε μετάδοση από εδώ, αλλά... πραγματικά σκεφτείτε ότι με το Άγιο Μύρο χρηστήκαμε όλοι όσοι βαφτιστήκαμε στους ναούς. Από εδώ θα ξεκινήσει το ταξίδι το Άγιο Μύρο σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς σε όλο του κόσμου. Σκεφτείτε από εδώ. Άρα εκεί νομίζω, μπαίνουν μέσα και όλα αυτά τα βότανα, τα συστατικά που μας περιέγραφες νωρίτερα. Όλα τα συστατικά, ναι. Όλα τα συστατικά. Θα ξεκινήσει η διαδικασία σήμερα, θα μπουν τα υλικά από φθαρμένα εκκλησιαστικά έντυπα, άχρηστα ξύλα από διάφορα μέρη του ναού, αναλόγια στα σίδια. Ο Πατριάρχης θα κάνει τον αγιασμό, θα ξεκινήσει τη διαδικασία και μετά θα μπουν όλα αυτά τα έλαια που είπαμε, 57. Ήδη βεβαίως υπάρχουν και, μάλλον και κάποια μυστικά που δεν μας λένε ακριβώς. Καταλαβαίνετε, είναι ένα. Είσαι έτοιμος πάντως να συμμετάσχεις στην Παρασκευή, νομίζω, φέτος, έτσι. Είναι η ευκαιρία σου. Πραγματικά είναι τόσο συγκινητικό. Είναι 10 ημερευσία εδώ που θα. Ο κ. Σάβιτς βεβαίως προηγείται όλη αυτή τη διαδικασία, ο αρχιμηρεψός και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι που εδώ, σε αυτό το σημείο, στο Φανάρι, σκεφτείτε ότι το Άγιο Μύρο θα πάει σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς του κόσμου. Εγώ, δηλαδή, όταν το σκέφτομαι αυτό,
καταλαβαίνω και για άλλη μια φορά την σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όσοι θα έρθουν εδώ από την Ελλάδα και ακόμα και σήμερα να το αποφασίσουν, προλαβαίνουν. Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική μέρα εδώ στο Φανάρι. Είσαι πολύ τυχερός που το ζεις και μαζί σου και εμείς τώρα που έχουμε μπει, ξαναλέμε, μέσα κυρίες και κύριοι στο Φανάρι και βλέπουμε το χώρο που παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο. Θα συμβεί ξανά σε 10 χρόνια, οπότε όπως και να έχει είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή που τη μεταδίδουμε και τηλεοπτικά, Μανώλη. Να θυμίσουμε μέσα το τι περιέχει λίγα από αυτά τα υλικά. Τα έχει μάθει δηλαδή, απέξω, κύριε Κερίδη. Το έλαιο, τον ίνο, το κινάμωμο. Την ήριδα, τη μαστίχη Χίου, την αγγελική, το σάψυχο, τα μοίρα, το μυροβόλανο, τη ζυγκίβερη, την άρδο. Επίσης χρησιμοποιείται και μόσχος, εθεριούχος ζωικό έκρημα από τον αδένα του αρσενικού μοσχαριού. Και σήμερα να το αποφασίσουν, προλαβαίνουν. Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική μέρα εδώ στο Φανάρι. Είσαι πολύ τυχερός που το ζεις και μαζί σου και εμείς τώρα που έχουμε μπει, ξαναλέμε, μέσα κυρίες και κύριοι στο Φανάρι και βλέπουμε το χώρο που παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο. Θα συμβεί ξανά σε 10 χρόνια, οπότε όπως και να έχει είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή που τη μεταδίδουμε και τηλεοπτικά, Μανώλη. Να θυμίσουμε μέσα το τι περιέχει λίγα από αυτά τα υλικά. Τα έχει μάθει απ' έξω, κύριε Κερίδη. Το έλαιο, τον ίνο, το κινάμωμο. Την ήριδα, τη μαστίχη Χίου, την αγγελική, το σάψυχο, τα μοίρα, το μυροβόλανο, τη ζυγκίβερη, την άρδο. Επίσης χρησιμοποιείται και μόσχος, εθεριούχος ζωικό έκρημα από τον αδένα του αρσενικού μοσχαριού. Εδώ καταλαβαίνετε θα γίνει ολόκληρη διαδικασία σε λίγη ώρα. Δηλαδή περίπου 2 ώρες θα βρίσκεται εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα κάνει τον αγιασμό, θα ανάψει εδώ τους Λέβητες και ξεκινάμε, σας περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ αυτές τις ημέρες και σας περιμένουμε όλους και τηλεοπτικά, αλλά και όσοι μπορείτε να έρθετε εδώ στο Φανάρι, με μεγάλη χαρά να ζήσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.